Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε? Καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ξεκουράζεστε να φανταστώ, να φανταστώ, ε? Μέχρι προχθές δεν μπορώ να το πω, γιατί βρισκόμουν στο εξωτερικό για λόγους εκπαιδευτικούς όσον αφορά το ρόλο μου. Τώρα βρίσκομαι καθοδόν προς μια εβδομάδα ξεκούραση και χαλάρωση πριν να ξαναξεκινήσουμε για την νέα χρονιά. Αυτό είναι. Τόσο έχουμε όλοι, έτσι όπως μας τα κάνει η UEFA, με 6 μέρες διακοπές μείναμε όλο το καλοκαίρι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον επιμορφωτικούς σε σεμινάρια στην Ευρώπη, εξειδικευμένα για τη θέση του προπονητήματοφυλάκων. Ναι, υπάρχουν στην Ευρώπη τέτοια συνέδρια, σεμινάρια σε σχέση με την εκπαίδευση των προπονητήματοφυλάκων, mm-hmm. Στα οποία είτε συμμετέχεις ως παρατηρητής, είτε συμμετέχεις ως ομιλητής. Υπάρχουν σε συνήθως στις πιο ποδοσφαιρικά προηγμένες χώρες τέτοια σεμινάρια, τα οποία ναι, είχα τη δυνατότητα φέτος να μπορέσω να παρακολουθήσω. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο για αυτή την χρονιά και πιο πολύ για τη δική σας σχέση με τους goalkeeper του ΠΑΟΚ, που είναι πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι μια ομάδα τερματοφυλάκων πάρα πολύ καλή. Πώς κύλησε αυτή η χρονιά? Νομίζω ότι ανθρώπινα έχετε αναπτύξει πολύ ισχυρές σχέσεις, έτσι, πέρα από την όποια επαγγελματική ενασχόληση. Ναι, ισχύει αυτό σίγουρα. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, άνθρωποι που συνυπάρχουμε σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Προσπαθήσαμε και δημιουργήσαμε πραγματικά μια μικρή οικογένεια μέσα στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί όπως θα είχατε και τη χαρά να παρακολουθήσετε και προχθές την πρώτη προβολή του βίντεο, ναι, για τον τελικό, νομίζω το παρατήσατε όλοι, ότι η ομάδα πράγματι είναι μια μεγάλη οικογένεια. Σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, ναι, είμαστε εμείς μια μικρότερη όσον αφορά τον αριθμό, και όπως λίγο πολύ θα γνωρίζετε, και μια ιδιαίτερη οικογένεια, γιατί σίγουρα ήταν ο τερματοφύλακας. Εκεί θα πάμε, ναι. Μια κατηγορία από μόνοι μας. Γιατί το λένε αυτό? Είστε ιδιαίτεροι άνθρωποι? Είστε μοναχικοί? Είναι αυτή η θέση Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η θέση από μόνη δημιουργεί μια έτσι μοναχικότητα, έτσι, μια μοναδικότητα, εγώ θα τη χαρακτήριζα. Είμαστε από το ρόλο μας ο άνθρωπος που πρέπει να υπηρετήσει την ομάδα, αλλά και να περασπιστεί στην πιο κρίσιμη στιγμή, στην αδύναμη στιγμή της κάθε ομάδας. Νομίζω ότι οι τερματοφύλακες και οι τερματοφύλακες ειδικά υψηλού επίπεδου είναι άνθρωποι συναισθηματικοί, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν ξεκάθαρα με αυτό, με αυτό το κομμάτι της υπεράσπισης και της δύναμης που πρέπει να δώσουν στην ομάδα. Και όταν συναντιόμαστε, όπως καταλαβαίνετε, καθημερινά 5 άνθρωποι με τέτοια χαρακτηριστικά μαζί, όπως και να είναι, περνάμε και την καθημερινότητά μας ανάλογα. Δηλαδή, πέρα από τη δουλειά στο γήπεδο, στην τεχνική, οπουδήποτε, δουλεύετε πολύ και στο κομμάτι της ψυχολογίας, στο κομμάτι της επαφής? Είναι άλλη μια προπόνηση αυτή? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω λίγο έτσι και πιο συγκεκριμένα. Βέβαια, ναι. Όταν μιλάμε για τερματοφύλακα, όπως βρίσκεται στο επίπεδο του ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας αυτός είναι σχεδόν άρτια καταρτισμένος σε σχέση με τεχνικά θέματα, έτσι. Mm-hmm. Έχει μια πάρα πολύ καλή υποδομή φυσικής κατάστασης. Οπότε εκεί πέρα κυρίως πρέπει εμείς να διατηρήσουμε να συμπληρώσουμε κάποια πράγματα, ίσως κάποιες αδυναμίες που πάντα θα υπάρχουν, ας πούμε, σε όλους μας. Αλλά από εκεί και πέρα το κυρίως κομμάτι που δουλεύουμε, το κομμάτι το τακτικό σου, να αφορά τη σύνδεση με την ομάδα, το οποίο αυτό το κάνουμε στη συνεργασία και με τον κύριο Λουτσέσκο και με τους βοηθούς, τον κύριο Μπάτση και τον κύριο Λόγκο. Το κομμάτι της φυσικής κατάστασης επίσης το δουλεύουμε στη συνεργασία με τους γυμναστές, με τον κύριο Τσονάγια και τον κύριο Καναρά. Από εκεί και πέρα βέβαια το κομμάτι το ψυχοπνευματικό είναι ένα κομμάτι που ναι, το αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο και μαζί και για τον καθένα ξεχωριστά με τις δικές του ιδιαιτερότητες, προκειμένου να μπορούν όλοι να ανταπεξέλθουν στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί ο καθένας για τον εαυτό του και στο σύνολο όλοι μας για την ομάδα. Κύριε Σκιαδίτη, πείτε μας από μια κουβέντα για τα 4 παιδιά με τα οποία συνεργάζεστε καθημερινά.
όπως εσείς τους ζείτε και ως χαρακτήρες. Εντάξει, εμείς τους βλέπουμε στο γήπεδο, τους ζείτε καθημερινά. Πρώτα για τον Πασχαλάκη, που ήταν σαφώς αποκάλυψη της χρονιάς και φάνηκε να κάνει τρομερά βήματα προόδου εντός ΠΑΟΚ. Ναι, ο Αλέξανδρος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Είναι ένας θεματοφύλακας με πάρα πολλές δυνατότητες σωματικά, με πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Αυτό που προσπαθήσαμε λοιπόν να εντάξουμε ήταν τον Αλέξανδρο στο γκρουπ, στο σύνολο της ομάδας, στο να μπορέσει να υπηρετήσει τις ανάγκες της ομάδας σχέση με τη δημιουργία παιχνιδιού, σχέση με την προετοιμασία, στις καταστάσεις αντεπίθεσης στις οποίες πρέπει ένας θεματοφύλακας να έχει την προνοητικότητα να διαβάζει το παιχνίδι, να έχει μια πιο επιθετική στάση προκειμένου να προσωπήσει τον κίνδυνο πριν φτάσει η αντίπαλη ομάδα στην περιοχή. Οπότε με τον Αλέξανδρο δουλέψαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, το τακτικό κομμάτι, το κομμάτι της δημιουργίας παιχνιδιού, το κομμάτι των μεταβιβάσεων, γιατί δεν κλέθηκε προηγουμένα σε ομάδες που αγωνιζόταν να είναι τόσο πολύ συμμετοχικός με την ομάδα. Και σαφώς, όταν μιλάμε για τα θεματοφύλακα του ΠΑΟΚ, το κομμάτι της απόλυτης συγκέντρωσης, της ψυχολογικής προετοιμασίας για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γιατί όταν έρχεται ο κίνδυνος λίγες φορές, αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι, το κομμάτι του να είσαι απόλυτα 100% συγκεντρωμένος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κατανοητό. Να κάνω εγώ μια ερώτηση για τον Πασχαλάκη, γιατί θα πω την αλήθεια, δεν ήμουν φανατικός της αποκτήσης του το περασμένο καλοκαίρι, γιατί θεωρούσα ότι ο Μάριος Χιαμπάνης δεν θα έχει τον χώρο που χρειάζεται για να βρει και ο προπονητής έναν τρόπο να τον εκμεταλλευτεί και να τον εξελίξει. Γιατί θεωρείται και πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια, στη θέση του θεματοφύλακα. Είναι δική μου η εντύπωση, ή το νούμερο ένα στοιχείο του Πασχαλάκη είναι η δίψα να διακριθεί? Γιατί κακά τα ψέματα, είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι μικρό σε ηλικία, αλλά ο τρόπος που μπήκε μέσα στην ομάδα, εμένα μου έδειξε προσωπικά ότι το θέλει πάρα πολύ. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ναι, καταρχήν αυτό που μου λέτε για την ηλικία, πράγματι, όταν στον πρώτο καιρό που ήρθε στην ομάδα και γνωρίστηκε με τα παιδιά, πολλοί αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι είναι 28 στα 29, έτσι. Δηλαδή με την γέννη συνολική του συμπεριφορά, με την ενέργεια που είχε στην καθημερινότητά του, αλλά και με την εμφάνιση του και το παρουσιαστικό του, δεν παραπέμπει την ηλικία του, φαίνεται έτσι και λίγο μικρότερος. Όλοι νομίζουν ότι είναι μικρότερος. Εγώ θα πω ότι ο Αλέξανδρος είναι ένας τερματοφύλακας με δίψα 18χρονο, 19χρονο. Έχει περάσει πάρα πολλά, έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολο δρόμο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για τον Μάριο που αναφέρατε προηγουμένως, ο οποίος βρέθηκε από μικρός σε ένα κλίμα πρώτης ομάδας με δημιουργία υψηλών προοπτικών, τις οποίες θα επιβεβαιώσω μέχρι σήμερα που μιλάμε ότι τις έχει. Γιατί μην ξεχνάτε, υπήρξε έκτοξη τερματοφύλακα στο Λεβαδιακό. Άργησε πολύ να αγωνιστεί. Πέρασε δηλαδή το σχολείο του ποδοσφαίρου που περνάει με τον πιο δύσκολο τρόπο ο τερματοφύλακας. Και νομίζω όλο αυτό τώρα πρέπει να τον κάνει να αισθάνεται δικαιωμένο, γιατί άξιζε να το ζήσει και εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Έχουμε τον Ρέι, έναν Αργεντινό, πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, ξεκινάει βασικός, κάπου χάνει τη θέση του. Δύσκολη χρονιά για τον Ρέι, έτσι? Και εκεί προφανώς ειδική διαχείριση. Ναι, με τον Ροντρίγκο υπήρξε διαχείριση από την αρχή της χρονιάς, από τη στιγμή που τον περιμέναμε και έπρεπε να τον εντάξουμε γρήγορα σε αγωνιστικό ρυθμό για την ομάδα. Έπαιξε με τον Άγιαξ μετά από 2 μέρες παρουσία μαζί μας. Είχαμε συνέχεια το φιλικό με την Ανόρθωση, προσπαθήσαμε τέλος πάντων να δώσουμε περισσότερο χρόνο προκειμένου να είναι έτοιμος για τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις που ήταν πάρα πολύ κοντά. Ναι, μπήκε χωρίς ανάσα ο Ροντρίγκο. Ερχόταν από μια συνέχεια της σεζόν, η οποία ήταν εκείνη την περίοδο ενεργή στην Αργεντινή. Οπότε ήταν ουσιαστικά, έκανε δύο σεζόν μαζί. Και σαφώς όταν κάθισε στον πάγκο ήταν και αυτό ένα κομμάτι το οποίο έπρεπε να το διαχειριστούμε σε σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να τον έχουμε έτοιμο ανά πάσα στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, προκειμένου να δημιουργήσουμε κίνητρα, ανεξαρτήτως αυτός ότι είναι ένας 100% επαγγελματίας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις υποχρεώσεις του και είναι, πιστεύω, και από τα καλύτερα παιδιά μέσα στην ομάδα, δουλευταράς,
Νομίζω τώρα θα ξεκουραστεί αυτό το διάστημα των διακοπών και μόνο από αυτό και στο κομμάτι που μιλούσαμε προηγουμένως, το ψυχοπνευματικό, θα γυρίσει πολύ πιο δυνατός. Πολύ δύσκολη χρονιά και για τον Γλύκο, λόγω του τραυματισμού από πέρυσι. Πώς και δεν κατάφερε φέτος να παίξει, να τον δούμε, να καταλάβουμε ότι είναι στην ομάδα. Ναι, πράγματι, γιατί ήταν πάρα πολύ βάρης ο τραυματισμός του. Εδώ θέλω να πω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και από το ιατρικό team και από τους γυμναστές αποκατάστασης. Όταν κάποια στιγμή ξεκινήσαμε, ήταν γύρω στον Οκτώβρη, ξεκινήσαμε βήμα-βήμα προκειμένου να προετοιμάσουμε ακριβώς αυτό, τον Παναγιώτη, ώστε να μπει 100%. Ήταν αρχές του έτους που ένιωσε και αυτός ότι πλέον μπορεί να μπει σε συνθήκες ομάδας, δήλωσε παρόν. Να θυμάστε, ξεκίνησε σιγά σιγά να μπαίνει και σε αποστολές. Ναι. Δυστυχώς υπήρξε κάτι άλλο σε σχέση με κάποια προβλήματα νευρικής φύσεως που τον επηρέασαν στην περιοχή του ισχύου και της λεκάνης, στο να μην έρθει τόσο κοντά σε αυτό που λέτε, στο να μπορέσει να αγωνιστεί, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια ότι ο Αλέξανδρος εκείνη τη στιγμή απέδιδε σε έναν εκπληκτικό βαθμό. Βεβαίως. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης και με το καλό ξεκινώντας θα είναι 100% έτοιμος να ξεκινήσει μαζί μας τη χρονιά. Και πάμε στο Σιαμπάνι τώρα που έγινε μια αναφορά, αλλά νομίζω ότι όταν μιλάμε για ένα ταλέντο τέτοιου επίπεδου, σίγουρα υπάρχει και μια αγωνία στον τρόπο διαχείρισής του. Υπάρχει κάποιο πλάνο? Όχι, και γενικά είναι καλό να παίζει, να παραμείνει, να δοθεί. Αυτό εννοώ. Πώς το κρατάς, ενώ προφανώς έχει τεράστια διάθεση να παίξει και βλέπει ότι δεν έχει πολύ χώρο? Δεν σας κρύβω ότι ο Μάριος αυτή τη χρονιά, γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε μαζί. Δηλαδή όταν ξεκίνησε η σεζόν ήμασταν με τον Μάριο, με τον Νίκο. Απίστευτη προετοιμασία. Συγγνώμη που διακόπτω. Εμείς είχαμε σοκαριστεί στην προετοιμασία με αυτά που έκανε. Με την καλή έννοια, εντάξει. Ναι. Ήμασταν τέλος πάντων εμείς οι δύο με τον Γιώργο τον Μούτσα από την ΚΑΠΑ 20. Mm-hmm. Και έπρεπε αυτά τα παιδιά να μπορούν να είναι στην καλύτερη δυνατόν κατάσταση. Και χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί ήταν οι φιλικές υποχρεώσεις, αλλά γνωρίζετε, στον ΠΑΟΚ είτε επίσημο είτε φιλικό παιχνίδι φέρνει καταστάσεις, δημιουργεί προβληματισμούς, δημιουργεί βέβαια και θετικά συναισθήματα όταν είναι εν όψη της έναρξης μια σεζόν. Ναι, ο Μάριος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Δεν σας κρύβω ότι ο Μάριος ασχοληθεί πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, στην ομιλία, στην καθοδήγηση. Μην ξεχνάτε, ένα παιδί, ένα 18χρονο παιδί. Ανεξάρτητα ότι βρίσκεται 3 χρόνια στην πρώτη ομάδα, δεν παραμένει να είναι παιδί. Ο Μάριος έζησε λοιπόν την έλευση ενός τερματοφύλακα που λίγο πολύ περίμενε, από τη στιγμή που ήταν και ο Παναγιώτης τραυματίας. Ήρθε και ο Αλέξανδρος και κάπου εκεί, ναι, ο Μάριος έπρεπε να καταλάβει ότι βρίσκεται σε ένα πολύ σκληρότερο ανταγωνισμό και θα πρέπει να τα απεξέλθει. Νομίζω όλη τη χρονιά, ανεξαρτήτως ότι έπαιξε 2 παιχνίδια κυπέλλου, νομίζω πόσο, 1 ή 2. Έπαιξε, ναι, στα φιλικά παιχνίδια και στο κύπελλο. Και στην ΚΑΠΑ 20 μετά. Φορά, ναι. Για πρώτη φορά στην καριέρα του ξεκίνησε ως βασικός, έτσι, στο κύπελλο με τα Τρίκαλα στην Τούμπα. Κατέβηκε να παίξει με την ΚΑΠΑ 20, στην οποία ήταν ένας πολύ όριμος Μάριος, ο οποίος βοήθησε και τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν ο δεύτερος μας τερματοφύλακας για το θεσμό του κυπέλλου. Δεν είναι και λίγο ένα παιδί, ανεξάρτητα ότι βρίσκεται στον πάγκο σαν τερματοφύλακας 2 συνεχόμενα χρόνια να σηκώνει το κύπελλο Ελλάδος και παράλληλα και το πρωτάθλημα Ελλάδος με την ΚΑΠΑ 20. Όλα αυτά αρχίζουν και στοιχεία στο χαρακτήρα και την προσωπικότητα. Δημιουργούν παραστάσεις. Στοιχεία που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά για τον Μάριο Σιαμπάνη, ο οποίος επιβεβαιώνοντας τις προοπτικές του, θα δούμε τα επόμενα χρόνια να κάθεται κάτω από την εστία του ΠΑΟΚ. Ελπίζω να το ζήσουμε αυτό, πιστεύω σε αυτόν και μένει απλά αυτός με πάρα πολλή δουλειά, με πάρα πολλή υπομονή, έχοντας, όπως σας είπα προηγουμένως, και το παράδειγμα του Αλέξανδρου, να προσπαθήσει να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς, σωματικά, ψυχοπνευματικά, και να διεκδικήσει και αυτό το ρόλο του. Πείτε μας λίγο για τη θέση γενικώς του προπονητή τερματοφυλάκων.
ο οποίος κάνει το ειδικό του πρόγραμμα, είναι λίγο πιο μακριά από την υπόλοιπη ομάδα, ίσως σε κάποια διαστήματα. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της απόφασης ποιος παίζει ή της αλλαγής. Α, για παράδειγμα, φέτος ο ΠΑΟΚ το Δεκέμβριο έπρεπε να πάρει την απόφαση να αλλάξει. Εκεί ο προπονητής των φυλάκων, τι ρόλο ακριβώς έχει συνεργασία με τον προπονητή? Είναι θέμα συζήτηση, είναι θέμα πώς γίνεται, πώς είναι η συνεργασία ή πώς πρέπει να είναι? Κοιτάξτε, η συνεργασία καταρχήν ήταν πάρα πολύ καλή, σαφώς δεν γνωριζόμασταν από πριν. Mm-hmm. Γνωριστήκαμε και όπως θυμάστε γνωριστήκαμε λίγο πριν ξεκινήσει. Ουσιαστικά ναι, συνεχίζονται σε επίσημες υποχρεώσεις. Δηλαδή δεν περάσαμε μαζί την προετοιμασία να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ήμασταν και ξεκινήσαμε υπό καθεστώς πίεσης αυτή τη συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη χρονιά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για τη συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Λουτσέσκο, όπως και με το υπόλοιπο επιτελείο του. Ο ρόλος του προπονητή των φυλάκων λοιπόν είναι ακριβώς αυτός. Καταθέτει άποψη και... στη δύσκολη στιγμή, στην κρίσιμη στιγμή. Ξεκάθαρα καταθέτει άποψη και αυτό και είμαστε εκεί. Ο προπονητής των φυλάκων είναι αυτός που βρίσκεται κοντά στον τερματοφύλακα, είναι αυτός που καταλαβαίνει όχι απλά το πώς βρίσκεται σωματικά αλλά και ψυχοπνευματικά. Mm-hmm. Και σαφώς εκφράζει την άποψή του, την οποία σέβεται ο προπονητής. Αλλά να ξεκαθαρίσω ότι σαφώς την απόφαση, όπως και για τους υπόλοιπους 10 προθεστές, στο τέλος είναι ξεκάθαρα απόφαση του προπονητή. Για παράδειγμα, λέω κύριε Σιαθέτη, ότι στον αγώνα Ξάνθη ΠΑΟΚ, εκεί δεν άλλαξε ο τερματοφύλακας. Εκεί δεν ξεκίνησε. Και εκεί ξεκίνησαν και πολλά θετικά. Ο Λουτσέσκου θα μπορούσε να αποφασίσει για τους 10 της εντεκάδας, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, όπως πάντα, αλλά για τον 11ο έπρεπε να συνεννοηθεί μαζί σας. Έπρεπε να μιλήσει μαζί σας, ίσως και πολλές ώρες. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα. Λέω ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα της θέσης, άρα υπάρχει και ιδιαιτερότητα του προπονητή τερματοφυλάκων, mm-hmm. σχετικά με τον τερματοφύλακα, να εκφράσει την άποψή του, να ζητήσει, όπως και αυτό συμβαίνει πάντα, να ζητήσει και τη γνώμη τη δικιά μου προπονητής. Ναι. Και να πάρει την απόφαση. Για το προηγούμενο κομμάτι απλά που με αναφέρατε και θέλω λίγο να το επισημάνω. Ναι. Όσον αφορά τον τερματοφύλακα, ο οποίος δουλεύει μόνος του, είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι που αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι και εγώ συνολικά στην Ευρώπη, mm-hmm. ότι αρχίζει να αλλάζει. Ναι. Δηλαδή, όπως σας είπα προηγουμένως, σε αυτό το υψηλό επίπεδο είναι πολύ μικρή παρέμβαση σε σχέση με τεχνικά χαρακτηριστικά, με κομμάτι ενδυνάμωσης φυσικής κατάστασης. Πλέον ο προπονητής των φυλάκων πρέπει να παρεβαίνει δημιουργώντας μέσα στο δικό του χρόνο με τους θεματοφυλάκες ρεαλιστικές καταστάσεις παιχνιδιού. Οπότε ουσιαστικά ο προπονητής των φυλάκων προετοιμάζει στην κάθε προπονητική μονάδα τους θεματοφυλάκες mm-hmm. να είναι έτοιμοι σε σχέση με τον προπονητικό στόχο που έχει η ομάδα σε εκείνη την προπόνηση. Ναι. Και στη συνέχεια, σαφώς, ο προπονητής θεματοφυλάκων δεν είναι ένας ξεχωριστός προπονητής ο οποίος κάθεται πίσω από την εστία απλά παρατηρώντας μόνο τον θεματοφυλάκα. Προσπαθεί να συνδέσει, όπως οι υπόλοιποι προπονητές στην ομάδα με τον θεματοφυλάκα, έτσι και εγώ τον θεματοφυλάκα με την ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια συνολική δουλειά. Βεβαίως. Γιατί όπως μέσα στο παιχνίδι είναι η συνολική δουλειά όλων των ποδοσφαιριστών μαζί με τον θεματοφυλάκα τους. Πάντως νομίζω ότι κλείνοντας, από όπου και να το δούμε, όπως και να το δούμε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένος, πολύ σίγουρος ότι έχει πολύ υψηλού επίπεδου goalkeeper. Έτσι. Πρέπει να είναι πολύ σίγουρος και συγκριτικά και συγκρίσεις να κάνουμε, νομίζω πάλι από πάνω βγαίνει. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη τη σεζόν που περάσαμε μαζί με τα παιδιά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, είναι σαφώς 100% επαγγελματίες. Αλλά νομίζω δεν μένουμε σε αυτό το επαγγελματικό κομμάτι. Είμαστε και, όπως σας είπα, μια ομάδα, μια μικρή οικογένεια μαζί. Περνάμε πάρα πολλές ώρες μαζί. Δεν σας κρύβω ότι μιλώντας με τα παιδιά τώρα κατά την περίοδο των διακοπών, στην οποία, τέλος πάντων, και εγώ δεν ήθελα να έχω στενή επαφή μαζί τους, ήθελα να χαλαρώσουν. Απλά εντάξει, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, πώς είστε. Πώς περνάτε, θα καταλαβαίνετε κι εσείς. Έχετε δική σας ομάδα, η τετράδα, η πεντάδα και στο διαδίκτυο, για να συνεννοήσετε. Έχετε και δική σας ομάδα για να συνεννοήσετε, να έχετε επαφή κάθε μέρα. Ναι, βέβαια πως έχουμε δική μας ομάδα, το συζητάμε. Αλλά δεν σας κρύβω ότι δεν ήθελα να ακούσω, ας πούμε, π.χ. ότι coach είναι σαν να κάναμε χθες προπόνηση ή coach άντε πότε θα ξεκινήσουμε να κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή, ναι. Ήθελα λίγο να απογαλακτιστούμε αυτό το διάστημα. Από τη μία χάρηκα.
Αλλά από την άλλη ήθελα λίγο να ξεφύγουν, τους παρακάλεσα λοιπόν να, όσο μπορούν να χαλαρώσουν, να με ξεχάσουν, να μας ξεχάσουν συνολικά στην ομάδα, να περάσουν χρόνο με τους δικούς τους, να χαλαρώσουν το μυαλό τους, γιατί έχετε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, η οποία έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις από τις απόσες μπορεί να έχει ο οργανισμός συνολικά στη σύγχρονη ιστορία του. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και πιστεύω, όπως είπε και ο προπονητής μας, όπως είδατε και στο βίντεο, με κεφαλαία γράμματα τη λέξη δουλειά, θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντά στους υψηλούς μας στόχους. Μάλιστα. Κύριε Σκαθέτη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή ξεκούραση και για εσάς και καλή σεζόν, γιατί πράγματι σε λίγο ξεκινάει. Σας ευχαριστώ και εγώ να πολύ καλά. Και σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι για το λίγο υπόλοιπο και στο κρατέ σας. Να είστε καλά. Έγινε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια χαρά.